Και τώρα ήρθε η ώρα της βιομηχανίας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σουσαλή από την Τέρα Κρέτα, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Τέρα Κρέτα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την εμπειρία της εταιρείας του από την πανδημική κρίση. Κύριε Σουσαλή, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ. Ευχαριστώ πολύ το σύνδεσμο για την πρόσκληση. Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, οι εξαγωγές είναι το κομμάτι που πραγματικά περιμένουμε όλοι να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανακάμψει. Οπότε εγώ θα πολύ σύντομα θα σας περιγράψω το πώς βιώσαμε αυτή την κρίση της πανδημίας στην Τέρα Κρέτα από μια επιχειρηματική σκοπιά. Για μας ήταν μια πολύ δημιουργική διετία. Μπορώ να πω ότι μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε τις δυνάμεις μας και κάναμε πάρα πολύ focus. Καταφέραμε να καταλάβουμε τη δεύτερη θέση στη παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων για το 2021. Αυτό ήταν στη συνέχεια της ένατης θέσης που είχαμε για το 2020. Οπότε πλέον έχουμε βάλει, ας πούμε, το ελληνικό ελαιόλαδο σε ένα πολύ υψηλό ποιοτικό επίπεδο στην παγκόσμια σκηνή. Και επίσης λάβαμε το πρώτο βραβείο στο Μάριο Σολίνας. Είναι, να το πούμε έτσι λίγο χαρακτηριστικά, τα Oscars του ελαιολάδου. Είναι το βραβείο του Διεθνού Συμβουλίου Ελαιολάδου, του επίσημου διαγωνισμού. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια που ένα ελληνικό ελαιόλαδο έπαιρνε χρυσό βραβείο σε αυτό το διαγωνισμό. Και τέλος, λάβαμε σε ένα άλλο ranking πάνω στα ελαιοργεία την πέμπτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ουσιαστικά είμαστε μια εξαγωγική εταιρεία. Εξάγουμε το 96% του τζίρου μας, των ποσοτήτων μας, σε 43 χώρες στο εξωτερικό. Αυτό που είδαμε από την πανδημία, καταρχήν, ήταν ότι κάθε χώρα, όπως ξέρουμε, ακολουθούσε διαφορετικά πρωτόκολλα, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε διαφορετικούς χρόνους απόκρισης. Βλέπαμε ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα σε άλλες χώρες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Και όλο αυτό, βέβαια, επηρέαζε και την κατανάλωση. Ουσιαστικά, μπήκαμε σε ένα κόσμο τον οποίο δεν το γνωρίζαμε. Άλλαξαν όλα άρδιν, πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως ανέφερε και η κυρία Παπαδημητρίου, πραγματικά ο τομέας των τροφίμων μπόρεσε και ανταποκρίθηκε και στην αυξημένη ζήτηση και στις παραγγελίες όπου έπρεπε να φύγουν κάτω με μεγάλες δυσκολίες με τα μεταφορικά μέσα και όλα αυτά. Πραγματικά θα έλεγα ότι ο τομέας των τροφίμων ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και βέβαια ενισχύθηκε. Ουσιαστικά μπήκαμε σε μία άλλαξη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορούσε πλέον να πάει στα εστιατόρια. Μείναμε όλοι στα σπίτια και από εκεί μέσα αναδύθηκαν και θα το έλεγα και κάποιες υγιείς δυνάμεις. Δηλαδή ξεκινήσαμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι, ξεκινήσαμε να βλέπουμε με περισσότερο δημιουργικό τρόπο το τι καταναλώνουμε και βέβαια και την υγιεινή διάσταση των τροφίμων. Πάνω σε αυτό, νομίζω, ο τομέας του ελαιολάδου ήταν ιδιαίτερα ευνοημένος. Και από τη μαγειρική στο σπίτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι στο εστιατόριο υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ. Αλλά και από την υγιεινή διάσταση του τροφίμου, όπου ο καταναλωτής πραγματικά ξεκίνησε να ψάχνει κάτι πιο υγιεινό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα brands ανέβηκαν πολύ γρηγορότερα από ότι τα private label προϊόντα. Οπότε ο κόσμος είχε και το διαθέσιμο εισόδημα και το χρόνο και ήθελε να επιλέξει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του. Θα έλεγα ότι όλο αυτό το premiumness που νιώθουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο προσπαθήσαμε να το μεταφέρουμε στο σπίτι. Ο επηρεασμός δεν ήταν μόνο στον καταναλωτή, που όλοι μας είμαστε καταναλωτοί, αλλά και στην εταιρική διακυβέρνηση. Ξαφνικά το Zoom και το Teams μπήκε στην καθημερινότητά μας. Το να δουλεύω από το σπίτι δεν ήταν ένας τρόπος να χαλαρώσουμε, ήταν μια πραγματικότητα. Σίγουρα ήταν πολύ απαιτητικό για όλους, και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια μπήκε και πάρα πολύ δυνατά όλη η έννοια της βιωσιμότητας. Είναι πάρα πολλά χρόνια που συζητάμε για βιωσιμότητα. Νομίζω πλέον ο κόσμος αντιλήφθηκε και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς συνέδεσε την πανδημία με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ξέρετε, δεν είναι απευθείας συνδεόμενα, αλλά νομίζω ότι μπαίνοντας σε μια κρίση είδαμε όλοι ότι
κάτι πρέπει να κάνουμε. Οπότε και όλο αυτό το κομμάτι της βιωσιμότητας έγινε ξαφνικά πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκαν προηγουμένως, εγώ βρήκα κάποια νούμερα, τα ελληνικά τρόφιμα αυξήθηκαν περίπου 27% τη διετία της πανδημίας. Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ καλή διαφήμιση για τα ποιοτικά τρόφιμα, γιατί είχαν το χρόνο είχαν το χρόνο και την ευκαιρία οι καταναλωτές ουσιαστικά να τα γνωρίσουν. Στο ελαιόλαδο αναφέρθηκε προηγουμένως ότι είναι ένας τομέας ο οποίος φαίνεται ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει με το χρόνο. Αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα επειδή οι μεγαλύτερες ποσότητες πηγαίνουν χύμα στην Ιταλία. Οπότε εμείς ως βιομηχανία δεν πρέπει να βλέπουμε τις συνολικές ποσότητες. Πρέπει να εξαιρούμε τις ποσότητες που πάνε χύμα στην Ιταλία, γιατί αυτές είναι εντελώς παροδικές. Μια χρονιά έχουμε μεγάλη παραγωγή ως χώρα, οπότε εξάγουμε πολύ ελαιόλαδο χύμα. Την άλλη χρονιά μπορεί να έχουμε μια μέτρια χρονιά και αυτό να πέφτει. Οπότε βλέποντας ουσιαστικά τις εξαγωγές πλην Ιταλίας και πάλι σε όγκους, γιατί και οι τιμές μεταβάλλονται κάθε χρόνο και μπορούν να μας δώσουν ένα λάθος αποτέλεσμα, μια λάθος ανάγνωση, είδαμε ότι είχαμε περίπου 15% κατόγκο αύξηση σε αυτά τα δύο χρόνια. Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Η Terra Creta στις branded πωλήσεις κινήθηκε διπλάσια από αυτό το νούμερο, οπότε ήταν, θα έλεγα, μια διετία η οποία βοήθησε την εταιρεία να κάνει ένα βήμα στις εξαγωγές πολύ σημαντικό. Λίγο πριν την πανδημία είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε αυτό το concept, το οποίο το είχαμε ονομάσει Home Taste. Ουσιαστικά έρχεται να καλύψει όλη αυτή την ανάγκη που είπαμε για μαγειρική στο σπίτι, όπου δίνει με ένα πολύ ξεκάθαρο χρωματικό κώδικα τις διαφορετικές χρήσεις που μπορεί να έχει ο καταναλωτής με διαφορετικά ελαιόλαδα στο σπίτι. Θα το έλεγα ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε εύκολο στον καταναλωτή την κατανάλωση του ελαιολάδου. Μη σκέφτεστε τον Έλληνα καταναλωτή που οι ποσότητες είναι πολλές και ξέρετε και στην Κρήτη πως μαγειρεύουμε. Πρέπει να δούμε στο εξωτερικό, όπου τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελαιόλαδο και που, ξέρετε, υπάρχει, ας πούμε, και ο μύθος ότι απαγορεύεται να τηγανίσεις με ελαιόλαδο στο εξωτερικό. Ο κόσμος φοβάται ότι θα γίνει ανθυγιεινό το τρόφιμό του. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό του καταναλωτή. Και βέβαια, όπως είπα, η βιωσιμότητα από εκεί που ήταν κάτι το οποίο θα το έλεγα ήταν nice to have, τώρα πραγματικά έπρεπε όλοι μας ενδιαφερόμασταν και ως καταναλωτές αλλά και ως εταιρείες να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τη βιωσιμότητα. Εμάς ήδη από το 2018 η βιωσιμότητα παίζει ένα πολύ κεντρικό ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Είναι θέμα φιλοσοφίας και όχι μόνο να αλλάξουμε δύο πράγματα και να βάλουμε, ας πούμε, φωτοβολταϊκά στο εργοστάσιο. Οπότε είχαμε και το χρόνο να το δουλέψουμε. Εδώ παρουσιάζω εντελώς σχηματικά τους πυλώνες του συστήματος βιωσιμότητάς μας. Το ονομάζουμε ο κόσμος μας 2025. Ο κόσμος μας, όχι ο δικός μας κόσμος, ο κόσμος όλων, γιατί όλοι έχουμε, ουσιαστικά συμβάλλουμε σε αυτό, ακόμα και ως καταναλωτές. Οι πυλώνες είναι τρεις, δεν θα πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, ουσιαστικά έχει να κάνει με τις ομάδες παραγωγών, δουλεύουμε από το χωράφι, εκεί παίρνουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, καταργούμε πάρα πολλές κακές πρακτικές και έχουμε δει μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από τους παραγωγούς. Το δεύτερο είναι στο εργοστάσιο πλέον, όταν έρχονται οι ελιές στο ελαιοτριβείο και το ελαιόλαδο στην τυποποίηση, όπου δουλεύουμε σε ένα πρωτόκολλο zero waste του landfill. Και στο τέλος είναι, ξέρετε, η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και εμείς τι κάνουμε με την κοινωνία και με τους εργαζόμενους και με τους συνεργάτες και με τους παραγωγούς. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και σας προσκαλώ να μπείτε στο site μας να κατεβάσετε τον απολογισμό βιωσιμότητας που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Είναι ο πρώτος μας απολογισμός. Περιγράφει ξεκάθαρα πώς η εταιρεία μας σκέφτεται πάνω σε αυτό το τομέα, πώς λειτουργεί, τι πρωτοβουλίες παίρνει σε όλους αυτούς τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Νομίζω ότι είναι κάτι που θέτει το θέματα βιωσιμότητας σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε παγκόσμια κλίμακα. Και όλο αυτό, κλείνοντας, ουσιαστικά μεταφράζεται, να το πω έτσι λίγο πιο εύληπτα στον καταναλωτή, με το CO2, όπου δηλώνουμε την
τα ισοδύναμα διοξιδίου του άνθρακα που εκλείονται κατά την παραγωγή του προϊόντος. Αυτό το καταφέραμε επειδή, όπως είπαμε, έχουμε ομάδες παραγωγών, οπότε μπορούμε και παρακολουθούμε όλο το κύκλο ζωής του προϊόντος μέχρι να φτάσει το ράφι του σούπερ μάρκετ. Εδώ βλέπουμε 2,5 κιλά για το pop κολυμπάρι, 2,1 λιγότερο λογικό για το βιολογικό ελαιόλαδο και είδαμε ότι αυτό είναι βελτιωμένο σε σχέση με ένα μέσο όρο ελληνικών ελαιολάδων από 15% έως 33%. Να είστε καλά.